Ο νομικός Πέτρος Σταμαίδης μίλησε για την παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Πατριδεγοφάγος, η νόσος της πόλεως» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 21 Απριλίου και ώρα 11.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου. Την Κυριακή το πρωί 21 Απριλίου στις 11.30 στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου πραγματοποιείται μια εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Θεόδωρου Ζιάκα «Πατριδεγοφάγος». Πατρίδα και εγώ. Το εγώ που τρώει την πατρίδα. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Σταύρος Γιαγκάζογλου, θα μιλήσει βέβαια και ο συγγραφέας και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ο Θεόδωρος Ζιάκας ήταν διευθυντής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχει σπουδάσει μαθηματικά, αλλά είναι γνωστός για τις μελέτες που έχει κάνει στην έννοια του έθνους και μέσα από τα βιβλία του μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί υπάρχει μια συνέχεια στον ελληνισμό από τα ομηρικά χρόνια μέχρι σήμερα. Το τελευταίο του βιβλίο διαπραγματεύεται αυτό που ως αρρώστια κατατρώγει το έθνος, κατατρώγει την πατρίδα. Ο άρρωστος ατομισμός, θα έλεγε κανείς, ο οποίος κατατρώει, καταστρέφει, υπονομεύει το σύνολο, το συλλογικό υποκείμενο που είναι το έθνος. Αυτό το οποίο αποδεικνύει ο Ζιάκας είναι ότι το άτομο μόνο μέσα στο έθνος, μόνο μέσα στην πατρίδα μπορεί να αναδειχθεί και σε κάθε περίπτωση από άτομο να καταστεί πρόσωπο, δηλαδή να παραιτηθεί της υστεροβουλίας του και να αναχθεί σε ένα άλλο πρότυπο και τρόπο ζωής που έχει ως κέντρο του, που έχει ως πρότυπό του, θα έλεγε κανείς, τον Χριστό και τούτο εσταυρωμένο. Επειδή λοιπόν άτομο δεν μπορεί παρά μόνο μέσα από την πατρίδα να αναδεικνύεται, διαφορετικά αυτοϋπονομεύεται και αποσυντίθεται, η συμβολή του Ζιάκα είναι ακριβώς στο ότι αποδεικνύει πως χωρίς το συλλογικό υποκείμενο, χωρίς το έθνος, ο ατομισμός ερήμην της πατρίδας ή μάλλον σε αντίθεση με την πατρίδα, τελικά καταστρέφει και το ίδιο το άτομο. Το αισιόδοξο μήνυμα του βιβλίου είναι ότι ο ελληνισμός έχει περάσει και στο παρελθόν από τέτοιου είδους κρίσεις. Για τον Ζιάκα η κρίση αυτή του ελληνισμού ήταν κατά τα ελληνιστικά χρόνια, όπου πράγματι το άτομο έχοντας φτάσει σε μία παρακμή ουσιαστικά διέλυσε και το συλλογικό υποκείμενο. Επειδή λοιπόν ο ελληνισμός έχει περάσει και στο παρελθόν από τέτοιου είδους κρίσεις, έχει, λέει ο συγγραφέας, τα αντισώματα για να μπορέσει να υπερβεί και αυτή την κρίση. Τα υπόλοιπα στη συζήτηση που θα ακολουθήσει με τον συγγραφέα, στην συζήτηση αυτή και στην παρουσίαση βέβαια του βιβλίου, είμαστε όλοι καλεσμένοι.